Θα του νομικού του συμβούλου. Και προσωρινά εκτελεστή. Δεν είναι εύκολο μια πρωτόδικη απόφαση που διατάζει επαναπρόσληψη και μάλιστα κατά του δημοσίου να κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή. Αυτό σημαίνει σε εξαιρετικές περιστάσεις, όταν δηλαδή οι ίδιοι οι εργαζόμενοι που προσφέρουν και δικαιώνονται αντιμετωπίζουν σοβαρότατα προσωπικά, οικογενειακά, κοινωνικά προβλήματα, τέτοια που να δώσουν την πεποίθηση στο δικαστή ότι αν καθυστερήσει έστω και μία στιγμή η υλοποίηση απόφασης, οι άνθρωποι αυτοί θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα επιβίωσης. Έτσι έκρινε το πρωτόδικο δικαστήριο και μάλιστα έκρινε πάρα πολύ δίκαια, διότι την ίδια χρονική στιγμή που έκρινε αυτό το πράγμα, απέρριψε την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που είχαμε καταθέσει και που ζητούσαμε εμείς με τη μορφή του κατεπήγοντος να δικαιωθούμε προσωρινά από τον δικαστή. Δηλαδή θέλησε να θωρακίσει τη σκέψη του αυτή με μια πολύ μεγάλη προστασία για τις εργαζόμενες, που σημαίνει η προστασία πρωτόδικης απόφασης, αμέσως εκτελεστής, χωρίς καμία άλλη δυνατότητα από πλευράς του δημοσίου στην υλοποίησή της. Αυτά έκρινε το πρωτόδικο δικαστήριο. Επίσης, το πρωτόδικο δικαστήριο θεμελίωσε πλέον τελεσίδικα, επαναλαμβάνω τελεσίδικα, χωρίς να έχει δικαίωμα ο Άριος Πάγος να το ξαναελέγξει, ένα πολύ σημαντικό γεγονός, ότι το δημόσιο συμφέρον από την απόλυση των καθαριστριών σε καμία περίπτωση δεν εξυπηρετείται. Επίσης, ότι παραβιάστηκε ο ίδιος ο μνημονιακός νόμος που είχε οριοθετήσει και προσδιορίσει πώς ακριβώς θα γίνεται η διαθεσιμότητα και παραβιάστηκε για τον λόγο που είπαμε από την αρχή, ότι ειδικά οι καθαρίστερες του Υπουργείου Οικονομικών απολύθηκαν, τέθηκαν στη διαθεσιμότητα εν μία νυχτή, χωρίς να υπάρχει ούτε μία οικονομοτεχνική μελέτη, ούτε ένα πρόχειρο σημείωμα υπηρεσίας που να αποδεικνύει ότι το κόστος του δημοσίου, επειδή αυτές οι γυναίκες πληρώνονταν όπως πληρώνονταν και δούλευαν, ήταν τόσο μεγάλο να θεωρηθεί πλεονάσμο προσωπικό να απολυθεί, άρα ως μοναδική λύση θα ήταν για το δημόσιο αυτό. Τέτοια μελέτη δεν υπήρξε, δεν προέκυψε από πουθενά, αντίθετα ο νόμος το απαιτεί και γι' αυτό ο δικαστής είπε ότι ακόμα και ο νόμος του Μνημονίου σωστά δεν εφαρμόστηκε. Δεν συζητάμε για τα γεγονός που ξέρετε πολύ καλά ότι δεν δόθηκε αποζημίωση στις γυναίκες αυτές. Και μάλιστα δεν τους δόθηκε λοιπόν η ευκαιρία. Θα παρουσιάσει φαντάζομαι και τα επόμενα βήματα στο νομικό πεδίο. Παρακαλώ. Τον καινούριο.